Κοιμήσου, γιέ μου, καλογέ, όμορφε διωματάρι, για να γρήγορο κοιμηθείς και να αγροξυπνήσεις. Να κοιμηθείς, να ονειρευτείς, να σηκωθείς, να αλλάξεις. Να πάγεις στον πόλεμο, να γίνεις παλικάρι. Και σε όποιο πόλεμο να πας, να βγεις κεφαλιωμένος. Να πάρεις χάρες και χαρές, χώρες, χωριά και κάστρα. Σε σας το έλεγα σιωπηλά, πρώτη φορά το λέω δυνατά και σε on camera, αλλά γιατί αυτό πώς το λένε. Σαν να γελάει, μου φαίνεται. Εύχομαι κι αυτός να το πει κάποια μέρα στον εγγονό του. Ο πατέρας του παππού σου πολεμούσε τους αντάρτες απάνω στου Λάλα, στην Ηλία, από που είμαστε. Λοιπόν, μια φορά το μήνα, σε ένα τριών τετάρτων, μ' ακούει τώρα, μ' ακούει, βάζω στοίχημα. Λοιπόν, τζιπ, με καμιά εικοσαριά, όσοι σας τα φίλια πάνω προφύλακες κατεβαίναν στον πύργο, το περίχωρο του πύργου Βαρβάσενα, από εκεί που γεννήθηκε ο παππούς σου, ο Βασίλης, εγώ. Κατάλαβες. Σταμάτησε εκεί πέρα, όπως πάντα, να δει τη μάνα μου και το γιο του ο πατέρας σου και να ταΐσει όλους εκεί με κοκόρια και χυλοπίτες από τον παππού μου τον Βασίλα. Του. Χασμουριέται το αγόρι μου και τεντώνεται. Μπράβο, παλικάρι μου. Λοιπόν, στην πλατεία του χωριού είναι του παππού που από κάτω είναι το καφενείο και βλέπει στην άλλη άκρη της πλατείας μερικούς εκεί και οχλοβοή φασαρία. Πάει εκεί και βλέπει τον επικεφαλής λεγόμενος καθοδηγητής του χωριού στους κομμουνιστές, ήταν ο Λουρίδας με το χωριό. Α, ωραία. Το πιάσε αυτό η κάμερα. Χαίρομαι. Λοιπόν, και τον είχαν δέσει μερικοί χίτες και ήσαν έτοιμοι να τον σακατέψουν στο ξύλο, κακός θάνατος αυτό, με αξινοστήλιαρα. Δεν υπάρχει χειρότερο ματσούκι από αυτό. Πάει ο πατέρας μου και λέει, τι κάνετε εδώ. Λέει, τον πάλι ο κομμουνιστή, λέει, να πούμε, ακούς, Φίλιππε. Τον πάλι ο κομμουνιστή, λέει, να πούμε, προσπαθεί να κάνει τα παιδιά κομμουνιστές, θα τον σκοτώσουμε, λέει, να πούμε. Τους λέει, επειδή σας βλέπω ότι είσαστε παλικάρια, θα φάμε την κόκορα με τους χυλοπίτες στον πεθερό μου, στον Βασίλα, και μετά θα γυρίσουμε πάλι απάνω του Λάλα να πολεμήσουμε τους αντάρτες. Θα σας πάρω άμα θέλετε μαζί μου, γιατί βλέπω ότι είσαστε παλικαράδες. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, τους λέει, είσαστε υπεύθυνοι την επόμενη φορά αν δεν είναι καλά στην υγεία του, γιατί θα έχετε άσχημο ξεμπέρδεμα με μένα. Πράγματι, αυτοί τότε νοματάριξε ο πατέρας μου και άγριος, να πούμε, και τα ρέστα, φοβηθήκανε αυτοί οι καραδεξιοί, κάναν το κορόιδο που λες και πράγματι ζούσε μια ήσυχη ζωή εκεί ο Λουρίδας, να πούμε, μέχρι που τον εμαζέψανε αργότερα, να πούμε, ξέρω εγώ που πήγε, μακρόνισο, δεν ξέρω. Πέρασαν τα χρόνια και είναι το 64-65. Εκεί στην πλατεία καθόμενοι απ' έξω και κάνανε χαβαλέδες όπως κάνανε στα χωριά, ο μπάρμπας μου ο Μπεκυράς, ο οποίος ήταν αρχιπυροσβέστης, έκανε πλάκα και έλεγε του Λουρίδα, γιατί φοβόσε τότε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και θα έρθουν οι κομμουνιστές. Γι' αυτό μετά ήρθε και η Χούντα. Λοιπόν και λέει, να πούμε, ο μπάρμπας μου, ρε Λουρίδα, του λέει, αν αλλάξουν τα πράγματα, τι θα τον κάνεις τον Κώστα. Του λέει, άκουσε να δεις, του λέει, Μπεκυρά, τον αγαπάω, δεν ξέρεις πόσο τον καπετάνιο. Αλλά άμα αλλάξουν τα πράγματα και μου πει το κόμμα να τον εκκρεμάσω, θα τον εκκρεμάσω από εδώ. Από εκεί που τον γλίτωσε από το βρωμόξυλο. Και μετά θα κάθομαι από κάτω και θα κλαίω. Γιατί έτσι είπε το κόμμα. Και γινότανε ο χαβαλές τότε, να πούμε, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τα χρόνια περάσαν, το 85 πέθανε ο παππούς, ο πατέρας του παππού σου. Ένας από αυτούς που έκλαιγε, ανατριχιάζω τώρα, γιατί ήμουν εκεί,
ήταν ο Λουρίδας μαζί με το γιο του. Και όταν με συλληπίθηκε μου λέει, Βασίλη, πέθανε ο πατέρας μας. Αυτό δεν το ξεχνάω. Άκουσα, αγόρι μου. Ιστορίες παλιές που εύχομαι να μην ξανάρθουν ποτέ. Με αγάπη, ο παππούς σου Βασίλης.